Καίρετε αγαπητοί ακροατέ, σήμερα θα μιλήσουμε τι σημαίνει ανάπαυση την εβδομή όπως είναι γραμμένο, όπως μας έδειχνε, ο όλα σε 6 μέρες και εβδομή ανάπαυσε και αγίαζε αυτή την ημέρα και όταν έδωκε 10 εντολές έλεγε αυτή την ημέρα να είναι ανάπαυση να μην κάνει κανένα έργο, όμως αυτό ήταν σκιά μόνο. Αλλά η αλήθεια είναι που ο ίδιο με ανθρώπινη σάκα, στο όνομα Ιησού Χριστό, τον έφερε όταν είτε με σάρκο στη συγκή για να κάνει νέα διατήκη με κάρη και αλήθεια. Δηλαδή με τη χάρη του κάθε έναν αναπαυτή στην παρουσία του και αλήθεια είναι που δείχνει τη σκιά που ήταν καλυμμένο δηλαδή στο έβδομη μέρα. Επειδή ήταν ο ίδιο ο Κύριο που για μας είναι έβδομη μέρα για να αναπαυτούμε. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ξέρουμε κάτι. Ότι ο Θεός μπορούσε να δημιουργήσει τα πάντα σε μια μέρα και ταυτόχρονα. Είναι παντοδύναμο, ακατανόητο και ανεσυκνίαστο. Αλλά όλα αυτά το έκαμε με έξι μέρες με σκοπό και έβδομη μέρα το ανάπαδε. Επειδή αυτό ήταν για μα, επειδή είμαστε άνθρωποι που ζούμε κάτω από το χρόνο, ώστε για μα το έκαμε αυτό για να είναι για μα διδάγματα και η αλήθεια αυτή όταν έτσι τα έκομα στη συγκοινωνία, στη παρουσία του που είναι έβδομη μέρα για μα. Να σα διαβάζω στην αρχή, συγγένεση 1, κεφάλαιο 1. Στην αρχή δημιούργησε ο Θεό τον ουρανό και την γη. Η γη ήταν όμορφη και ρημ... ο... άμορφη, άμορφικό, κόρη μορφή δηλαδή, και ρημή, και σκοτάδι υπήρχε πάνω στο πρόσωπο τη Αβίσο, και πνεύμα Θεό φερόντα επάνω στην επιφάνεια του νερού. Πνεύμα Θεό πρέπει να ξέρουμε είναι το πρόσωπο του κυρίου, τον αόρατο. Είναι το πνεύμα του. Δηλαδή δεν υπήρχε ακόμα μορφή. Επειδή ο Θεό είναι που σχεδιάζει τη μορφή σε όλο το σύμπαν όπω η τέλε. Αλλά πριν σχεδιάζει τα μορφή και έρημη και το πρόσωπο του ήταν φερόντα επάνω στην επιφάνεια το νερό. Και μετά ο κύριο μίλησε, επειδή ο Θεό είναι λόγο. Άκουστε. Και είπε ο Θεό, αγγίνει φω και έγινε φω. Και είδε ο Θεό το φω ότι ήταν καλό και διακόρισε ο Θεό το φω από το σκοτάδι. Και ο Θεό ονόμασε το φω ημέρα και το σκοτάδι το ονόμαζε νύχτα. Και έγινε σπέρα και έγινε πρωί, ημέρα πρώτη. Και είπε ότι ο Θεό, αγκίνη στερεό μάνα μέσα στα νερά και αδιακορίσει τα νερά από τα νερά και την ότι ο Θεό τα στερεόμα και διακόρισε τα νερά που ήσαν κάτω από το στερεόμα από τα νερά που ήταν πάνω από τα στερεόμα και έγινε έτσι και ονόμασε ο Θεό το στερεόμα ουρανό και έγινε σπέρα και έγινε πρωί ημέρα δεύτερη. Εντάξει αυτό μόνο σε διαβάζω τώρα για λόγο χρόνο μέχρι έξι μέρες ο κύριο την ούγησε και έβδομη μέρες ο κύριο την αγιάσε για να αναπαυτεί. Να σας διαβάζω επίσης όπου είναι γραμμένο ότι ο κύριο σε έβδομη μέρες αναπαύσε και αγιάσε. Είναι στο κεφάλαιο 2. Και συτελέσθηκα ουρανό και η γη και ολόκληρο... Η στράτια του και ο Θεό είχε συτελεσ... συτελεσμένα κατά την 7η μέρα τα έργα του που έκαμε και αναπαύθηκε την 7η μέρα από όλα τα έργα του που έκαμε. Και ο Θεό ευλόγγιζε την 7η μέρα και την Αγίασε επειδή από αυτή αναπαύθηκε από όλα τα έργα του που έκτισε και έκαμε ο Θεός Δηλαδή ο Θεό κουράζεται, Όχι! Okay. Δηλαδή ο Θεός δεν μπορούσε να την μία μέρα όλα. Μπορούσε. Όλα αυτά το έκαμε για μας. Επειδή είμαστε άνθρωποι που ζούμε κάτω από το χρόνο και χρόνο το έκαμε για μας επίσης. Αλλά η έβδομη μέρα είναι σκιά, ήταν σκιά για την αλήθεια που τα έφερε ο ίδιο προσωπικά με ανθρωπινή μορφή όταν ήρθε για να κάνει νέα διατήκη που έφερε κάρι και αλήθεια. Τώρα επίσης να πάμε στο βιβλίο το έξοδο όταν έδωκε δέκα εντολές ο Μωυσή. Επειδή δέκα εντολές που έδωσε ο Μωυσή ήταν τη στιγμή το νόμο. Ήταν νόμο που έδωκε του Μωυσή αλλά δέκα εντολές αυτή είναι δικαιοσύνη και ισχύ. Αλλά τε, στη τέταρτη εντολέ ήταν ότι την ημέρα το Σαββάτο να αναπαύεται ο λαό όλοι να μην κάνουν κανένα εργασία ή τα σκιά. Γι' αυτό βλέπουμε οι Ισραηλίτες μέχρι σήμερα Σάββατο πιένουν στη συναγωγή, Σάββατο δεν εργάζονται Ενώ δεν καταλαβαίνουν ότι ήταν σκιά Αλλά τώρα το, το μετάτρεψαν στη θρησκεία Γι' αυτό σας λέω, κόρη σε αποκαλύψει Ο άνθρωπος παραμείνει πλανημένο στη θρησκεία Όπως οι Εβραίοι επίσης και όλο το κόσμο επίσης Πολλά ζούμε σκιά Κόρη στην αλήθεια, επειδή δεν έχω κοινωνία με το Άγιο Πνεύμα, δεν έχω αποκαλύψει την αλήθεια που είναι πίσω από τη σκιά που έδωκε ο Θεός όλα. Επίσης, όπως βλέπουμε, κάποια ιερία αφήνουν τα μουστάκια, δεν κόβενται. Όλα αυτά τα σκιά στην πρώτη διαθήκη. Όλα αυτά τα έφερε ο Κύριο φανερά στην καινούρια διαθήκη για να δείξει τι σήμαινε αυτά τα σκιά τα μουστάκια, τι φσίμενε κάποιο να, να είναι ένα ζηραίο. Όλα αυτά ήταν κάποιο να αρνηθεί τον εαυτό του να σηκώσει το σταυρό του για να τον ακολουθεί όπω έδωσε εντολέ στο Αυτό θα μιλήσουμε άλλη μέρα επειδή πολλά σκιά σήμερα, πολλά τρισκιά που δεν έχουν κοινωνία με το Θεό, τα κρίσουν πιο σαν κανόνε ενώ ήταν μόνο σκιά και δεν είναι αλήθεια. Επειδή πρέπει να ξέρουμε μόνο η αλήθεια είναι που τα μας σώζει. Και εγώ και εσά, και κάθε ένα από εμά, όχι σκιά, χρειαζόμαστε αποκαλύψη για κάθε σκία για να είναι αλη... φανερά σε εμά. Αλλά ποιο θα μα αποκαλύψει, ο Αϊουπνέμα, το πνεύμα του Κριστό, ο ίδιο ο Θα Τα σας διαβάζω στι τέταρτο εντολέ, πώ έλεγε ο Κύριο την ημέρα του Σαββάτου να αναπαύεται. Να τιμάς, είναι στο βιβλίο το εξοδο και φαlio 20. Ακούσε, λόγω κρόνο να μην αρκεί στο πρωτιέντολοι, απρό ποιενου σουρα στο τετάρτο εντολοι, α την ημέρα του Σάββατο. Να τιμάς είναι την ημέρα του Σάββατο, για να την αγίαζει, έξι ημέρε να εργάζεσαι, και να καμισ όλα τα εργάζεσαι, ημέρα όμω, η ευδομήνια, Σάββατο του Κυρίου, του Τεόσου. Να μην αυτό κανένα έργο, ούτε εσύ, ούτε ο Ιώσου, ούτε τη σου, ούτε ο Δουλό, ούτε το κτσίνο σου, ούτε ο ξένο σου που βρίσκεται μέσα στη πύλη σου. Επειδή σε έξι μέρε δημιούργησε ο κύριο τον ουράνο και την γη, τη θάλασσα και όλα όσα βρίσκονται μέσα σε αυτή, και κατά την έβδομη μέρα αναπαύτηκε γι' αυτό ο κύριο, ευλόγησε την ημέρα το Σάββατο και την αγιάσε. Ξέρετε για ποιο λόγο ο κύριο ευλόγησε την ημέρα το Σάββατο. Για μα. Ευλόγησε αυτή την ημέρα για μα επειδή πρέπει ο άνθρωπο να αναπαυτεί στην παρουσία του. Επειδή έβδομη μέρα ήταν σκιά για την παρουσία του Κύριου. Γι' αυτό επίσης οι Εβραίοι εξαιτία τη έλλειψη κοινωνία και έλλειψη αποκαλύψη ζούσαν στη θρησκεία κάτω από τη σκιά, όπω σήμερα συνεχίζουν να κάνουν συναγωγέ κάθε Σάββατο, δεν κάνουν τίποτα, ενώ την παρουσία του Κύριου δεν έχουν κοινωνία. Βλέπετε, χωρί την αλήθεια, ο άνθρωπος τα ζήσει η σκιά τη, θρησκεία μόνο και μακριά από το Θεό, δηλαδή αποστασία, επειδή χωρί την αλήθεια δημιουργά αποστασία. Να σα διαβάζω επίση στο συνοπτικό Ευαγγέλιο κατά Ματέο, ο ίδιο ο κύριο με ανθρώπινη μορφή, όταν περπατούσε με μαθητέ του, οι μαθητέ πίνασαν και έτρωγαν Σπάρτα κατά την ημέρα του Σαββάτο, που για το ιερή το Ισραήλ, ήταν απαγορευμένη ημέρα να μην αγγίζει κανένα τίποτα, επειδή τα ημέρα που υποτίθεται εκείνο, ενώμιζα ε, σύμφωνα με τη σκία που έδωκε ο Θεό ότι αγιάσε την ημέρα του Σαββάτου, όλοι κανένα να μην κάνει κανένα έργο δουλειά, απλώς να πάουν όλοι στη συναγωγή και να ο. Αλλά κόρης να καταλάβω ότι την ημέρα του Σαββάτου, ήταν σκιά για την παρουσία του Κύριου. Δηλαδή όλοι μας να αναπαυόμαστε σε παρουσία του. Όλοι μας να έχουμε κοινωνία μαζί του. Και όχι μόνο να πάει στη συναγωγή χωρίς την παρουσία του Κύριου, τότε τα λατρεύει ξύλα και πέτρα στη συναγωγή. Αυτό είναι πορνεία πνευματικά, όπως νομίζω μίλησα πριν τρει μέρε. Θα διαβάζω τι συνέβη και όπως ο κύριο έκαμε παρατήρηση στο γερή, Είναι στο Ιπτικό Ευαγγέλιο κεφάλιο 12, εδάφιο 1. Κατά το καιρό εκείνο ημέρα Σαββάτο, ο Ιησού πορεύοντα διαμέσα το Σπάρτο και οι μαθητέ του πίνασα και άρχισαν να κόβουν στάκτια και να τρώνε και βλέποντα αυτά οι φαρισίες του είπα, δες, οι μαθητέ σου κάνουν ότι δεν επιτρέπεται να γίνεται το Σάββατο και εκείνο είπε σε αυτό, δεν διαβάζετε τι έκαμε ο Νταβίτ «Όταν πίνασε σε αυτό και εκείνη που είσα μαζί του, πώ μπήκε μέσα στο οίκο του κυρίου και έφαε του σάρτο την πρόθεση που δεν τον επιτρεπόνταν να φάει ούτε και εκείνου που είσα μαζί του, παρά μονάκα ιερή. Ή δεν διαβάζεται στο νόμο ή κατά το Σάββατο ιερή βεβήλωσα το Σάββατο μέσα στο ιερό και είναι ατό. Σα λέω ότι εδώ είναι κάποιο μεγαλύτερο από το ιερό. Αν κάποιο γνωρίζετε τι είναι, ελεω τέλει και όχι τη δεν τα καταδικάζετε του Σατώ, επειδή ο γιο του άνθρωπου είναι κύριο και το Σάββατο. Νομίζω εσύ που σα διαβάζατε, ακούσατε τι ο, έλεγε ο κύριο ο ίδιος ο Ιερή. Η Ιερή έκανα παρατήρηση γιατί οι μαθητέ εκοβαστάκια την ημέρα το Σάββατο. Και ο ίδιο ο κύριο ο Θεό με ανθρώπινη μορφή που βρισκόντα προστάτου, αν και δεν το αναγνώριζα, του διόρτωσε ότι πρέπει να ξέρετε. Δεν διαβάζατε τι συνέβη και στην πρώτη διατήκη που είναι γραμμένο στη γραφή. Ότι ο Νταβίτ έφυγε και έφαε τη προτέστη που δεν επιτροπώντα σου άλλου άνθρωπου να φάνε μόνο ο ιερή και ήταν αυτό προ άσο τεό. Επιότι ο Θεό προτιμάει έλαιο παρά τη σία από τη σκία που δόθηκε εκεί σαν νόμο στην πρώτη διατήκη που όλα ήταν μόνο σκία. Επίσης παρακάτω ο κύριος τους έλεγε ότι ο γιο του άνθρωπου είναι κύριο και το Σάββατο. Ο γιο του άνθρωπου αναφέρει για τον εαυτό του επειδή με ανθρώπινη μορφή αποκαλείται γιο του άνθρωπου επειδή γεννή, με ενσάρκωση γεννήθηκε στην κυρία την Παρτένα που είναι άνθρωπο την ουγγήματα του. Γι' αυτό αποκαλείται γιο άνθρωπο με αυτή την έννοια ότι ο, κύριο, ότι ο του άνθρωπου είναι κύριο και το Σάββατο. Αλλά το Σάββατο την αλητινή ουσία την 7η μέρα που η τασκία, η πρώτη διατήκη, είναι ο ίδιο ο Κύριος, είναι η παρουσία Του. Δηλαδή είναι το Πνεύμα το Άγιο. Δηλαδή είναι να αναπαυόμαστε στην παρουσία και η κοινωνία μας με τον Κύριο. Είναι ανάπαυση η 7η μέρα. Με άλλα λόγια, 7η μέρα δεν είναι μόνο μία μέρα που πρέπει να είναι όπως Σάββατο είτε Κυριακή. Αλλά η παρουσία του Κύριου, 7η μέρα για μας, είναι κάθε μέρα και κάθε στιγμή. Όταν κάποιο Μπαίνει η κοινωνία με το κύριο, τότε αναπαύεται η 7η μέρα. Αναπαύεται η παρουσία του βασιλιά. Αναπαύεται δεν παρουσία του κυρίου, κύριο που δηνούργησε όλη την ύπαρξη, αυτό που είναι κύριο το πάντο. Επειδή η σωτηρία μα έρχεται μόνο όταν αναπαυόμαστε η 7η μέρα, στην παρουσία του κυρίου. Αλλά αυτή η ιερή δεν ανανόησα, η ιερή τηρούσα μόνο σκιά που δηνουργησε όλο την υπαρξη αυτο που ειναι κυριο το παντο επειδη η σωτηρια μα ερχεται μονο οταν αναπαυομαστε η 7 η μερα στην παρουσια του κυριου αλλα αυτη η ιερη δεν ανανοησα η ιερη τηρουσα μονο σκια που δόθηκε σαν γράμμα στη πρώτη διατίκη προσωρινά, επειδή δεν είχα αποκαλύψει από το Άγιο Πνεύμα τι σήμαινε αυτή τη σκιά του η μέρα. Γι' αυτό τηρούσα μόνο η μέρα, αλλά δεν τηρούσα την παρουσία του Κύριου. Αυτή ήταν μεγάλη άγνοια εξαιτία της ελήψη, αποκαλύψη και μαρτυρία από το Κύριο. Δηλαδή, ακόμα η τυσία του Κύριου Ιησού, όπως όταν έγινε άνθρωπο τυσιά και πάνω το σταυρό, αυτό είναι η σκιά που δόθηκε τους Εβραίοι στην πρώτη διατήκη να θυσιάσουν τα ζώα. Δηλαδή η θυσία του ζώου προς αφισιοματιών που δόθηκε τους Εβραίοι εκεί ήταν σκιά για τη θυσία του Κύριου που ο ίδιος με ανθρώπινη μορφή τα έκαμε πάνω το Σταυρό μια φορά για τις αμαρτίες μα για να λάβουμε κάρι. Δηλαδή όλα όσα δόθηκε ήταν σκιά, ο ίδιο ο κύριο με ανθρώπινη μορφή τα έφερε προσωπικά με κάρε και αλήθεια να κηρύττει όταν ακήρυτε το Ευαγγέλιο επειδή ο ίδιο είναι ο λόγο. Ο ίδιο είναι ο Θεός, Γι' αυτό λέει ο λόγο έγινε σάρκα. Αλλά ο λόγο που είναι ο Θεό έγινε σάρκα με σκοπό. Επειδή όλα όσα δότη και σκιά ήταν με σκοπό ο ίδιο να έρθει με ανθρώπινη μορφή να φέρει κάρη και αλήθεια Δηλαδή να βγάλει το κάλυμα τη σκιά, ώστε με τη παρουσία, με τη φανέρωση του, η αλήθεια έρχεται φανερά του ανθρώπου που έχει κοινωνία με το αϊό πνεύμα στην αποκαλύψη του κύριο. Κορίς στην αποκαλύψη του κύριο, κανέναν δεν μπορεί να γνωρίσει την αλήθεια. Επειδή τα μείνει μόνο με τη σκιά, όπω οι Εβραίοι σήμερα έμειναν. εκείνοι που δεν έχουν αποκαλύψει, επειδή υπάρχουν και Εβραίοι που ζούμε σχέση με το Ιησού Χριστό, δηλαδή με το Άγιο Πνεύμα, υπάρχει επίση και οι Βρέοι που ζουν στη θρησκεία με σκιά συνεχώ, δηλαδή δεν είναι κουαλίτια. Απλώ ζούμε σκιά και κάνουν όλη τη ορτέ που δόθηκε σαν σκιά. Θα μιλήσουμε επίση σε αυτό άλλη μέρα. Επειδή όλη τη γιορτή που οι Εβραίοι γιορτάζουν επίση είναι σκιά, που όλα που καλύπτεται, όλα είναι σήμερα μέσα στη πίστη σε κάθε ένα που έχει κοινωνία με το Ιησού Χριστό. Γι' αυτό ο σχέση με το Άγιο Πνεύμα είναι δρόμο σωτηρία. Επειδή τα αναγνωρίζουμε την αλήθεια. Δεν τα ζούμε τη σκία, αλλά τα ζούμε την αλήθεια. Δηλαδή τα αναπαυόμαστε στην παρουσία του Κύριου που είναι έβδομη μέρα για, για μα. Έβδομη μέρα είναι ο ίδιο ο Κύριος. Δεν είναι μια μέρα, δεν είναι ούτε Σαββατο, ούτε Κυριακή. Αλλά είναι κάθε μέρα όταν μπαίνουμε στην παρουσία, στην κοινωνία με τον Κύριο. Αναπαυόμαστε και αγιαζόμαστε επίση με την παρουσία του. Επειδή ο ίδιο, αν και είναι αόρατο, αλλά τα βρίσκεται εκεί με την παρουσία του και με μαρτυρία του, τα αναγνωρίζουμε ότι ο κύριο είναι εδώ. Είναι εδώ μπροστά μου. Ο κύριο είναι μαζί μου. Όπω είμαι εδώ τώρα και μιλάω μαζί του, είναι εδώ παρό ο κύριο. Επειδή ο κύριο είναι παντού ταυτόχρονα και είναι πνεύμα από τη φύση, γι' αυτό είναι αόρατο. Αλλά όπου βρίσκεται αποκαλείται παρουσία του. Επειδή δεν το βλέπουμε, απλώ παρουσία του είναι εκεί, είναι εδώ, είναι κοντά σε κάθε ένα που μπαίνει στην κοινωνία μαζί του για να αναπαύεται στη έβδομη μέρα. Ο Θεό μπορούσε να δημιουργήσει όλα σε μια στιγμή ταυτόχρονα, αλλά δημιουργήσε έξι μέρε με σκοπό διδάγματα για μα στην πίστη και όλα αυτά δότηκε σκιά. του ανα, το, ανάφερε, το έφερε φανερά με παρουσία δηλαδή με τη φανέρωση του σε ανθρώπινη μορφή στο όνομα Ιησού Χριστό, επειδή ο όνομα Ιησού Χριστό είναι ο όνομα που ο Κύριος ο Θεός επέλεξε να ονομαστεί τον εαυτό του με ανθρώπινη σάρκα. Αλλά ο Ιηίδιο είναι που έδωσε αυτή τη σκιά με τη δέκα εντολές στην πρώτη διατήκη που έβδομη μέρα που διέταξε να από αυτού να μην ή τα σκιά που ο ίδιο τον έφερε με τη φανέρωση του με ανθρώπινη μορφή και ο ίδιο πνεύμα είναι που αποκαλύπτει όμω σε κάθε ένα που έχει και θέλει να γνωρίζει την αλήθεια. Μόνο η αλήθεια τα μας σώζει, όχι σκιά, όχι τρισκιά. Πολλοί άνθρωποι ζούσαν σε τρισκιά, αλλά ζούσαν σε σκιά, πρέπει να ξέρουμε. Αν κάποιος ζει σε σκιά, είναι μακριά από τη σωτήρια. Κρυαζόμαστε την αλήθεια. Σωτηρία είναι αλήθεια. Αλλά κρυαζόμαστε αλήθεια για να περπατούμε στον δρόμο σωτηρία που είναι κάρι του Ιησού Χριστού. Κάρι του Θεού δηλαδή επειδή ο Ιησού Χριστού είναι ο αληθινό Θεό. Απλώ όταν έγινε άνθρωπο είναι που ονομάστηκε Ιησού Χριστό και αποφάσισε όνομα Ιησού Χριστό να είναι όνομα δρόμο για κάθε ένα Για σήμερα σα αφήνω εδώ. Κάρι του Κύριου Ιησού μαζί με όλοι σα.